Καλό μεσημέρι, Χρήστο, από το Υπουργείο Υγείας. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο αυτή η διάσκεψη που είχε ως στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος που προέκυψε το τελευταίο διάστημα με τα κρούσματα του ιού του Νείλου. Σε αυτή την διάσκεψη συμμετείχαν η Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ο Διευθυντής των Υγειονομικών Υπηρεσιών Καρής, καθώς και οι υγειονομικές υπηρεσίες των Δήμων Λευκωσίας. Ολοκληρώθηκε αυτή η διάσκεψη. Ο κ. Καρής προέβησε δηλώσεις και είπε ότι αποφασίστηκε η διεξαγωγή μιας επιδημιολογικής μελέτης προκειμένου να εντοπιστούν οι εστίες κουνουπιών, γιατί ως γνωστό είναι με το κουνούπι που μεταφέρεται ο ιός, να εντοπιστούν μέσω αυτής της μελέτης όλες οι εστίες στη Λευκωσία κουνουπιών προκειμένου να εξουδετερωθούν. Αυτό το ένα μέτρο. Επίσης, όπως είπε ο κ. Καρής, αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των μέτρων που ήδη λαμβάνουν οι Δήμοι, δηλαδή ο ψεκασμός διάφορων περιοχών όπου υπάρχουν λιμνάζουσα νερά και εκεί εκολάπτονται αυγά κουνουπιών. Συνεπώς, θα εντατικοποιηθεί αυτός ο ψεκασμός σε διάφορες περιοχές, όπως εγκατελειμμένες πισίνες, φρεάτια κτλ. Ενώ θα συνεχιστεί και το καθάρισμα χόρτων από οικόπεδα και άλλους χώρους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί καλύτερα αυτό το ζήτημα. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν αρχικά στην Λευκωσία, όπου έγιναν τα δύο κρούσματα που δεν έχει αυξηθεί ο αριθμός. Είναι στα δύο κρούσματα, είναι στη Λευκωσία. Συνεπώς, τα μέτρα θα εφαρμοστούν από την πρωτεύουσα και στη συνέχεια, όπως είπε, θα επεκταθούν σε όλη την Κύπρο προληπτικά. Τα κρούσματα, είπαμε, είναι δύο ηλικιωμένοι, όπως γνωστό, παραμένουν διασωληνωμένοι στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου Λευκωσίας, ενώ, όπως είπε ο κύριος Καρής, τα κρούσματα στα κατεχόμενα είναι 6. Δεν είναι τόσο επικίνδυνη η κατάσταση, ωστόσο λαμβάνονται προληπτικά μέτρα προκειμένου τα πράγματα να μην γίνουν χειρότερα, Χρήστο. Βέβαια, διότι μιλάμε για μια ασθένεια η οποία δεν έχει αντίδοτο, εξ όσων μάθαμε τις τελευταίες μέρες μετά τα κρούσματα, κυρίως στα κατεχόμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριάκο. Θα έχουμε συζήτηση στο στούντιο και για αυτό το θέμα. Ερχόμαστε τώρα στο στούντιο, επανερχόμαστε.